Από 1 Απριλίου έχουμε εκδώσει, από τέλος Μαρτίου έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση ότι από 1 Τετάρτη του 2016 έως 31 Οκτώβρη του 2016, που είναι η διεμπειρική περίοδος, απαγορεύονται οι φωτιές. Για το μήνα Απρίλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή είναι αγροτική και ο κόσμος είναι κάνει καύσεις στα ελαιόκλαρά του και οτιδήποτε άλλο θα χαρίζει στα υποδικούς χώρους, είμαστε ελαστικοί και δίνουμε αυτή τη σχετική άδεια. Από εκεί και μετά θα χρειαστεί να είμαστε όλοι σόφρονες όσον αφορά να αποφεύγουμε κάθε χρήση πυρός, γιατί είμαστε σε μια ευαίσθητη και επικίνδυνη περιοχή για εξάπλωση πυρκαγιάς, η οποία αν εξελιχθεί θα έχουμε δραματικά αποτελέσματα για όλους μας. Θέλω να ενημερώσω επίσης ότι από φέτος όσοι βάζουν φωτιά και κάνουν ζημιά είτε στη δική τους ιδιοκτησία είτε σε διπλανές ιδιοκτησίες, εμείς καταγράφουμε την έκταση, το τι έχει καεί και στέλνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγγραφο το οποίο δείχνει το τι έχει καεί. Και από εκεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκει βάσει συντεταγμένων σε ποιον ανήκει, ποια περιοχή είναι, και έχει σαν αποτέλεσμα να κόβεται από τον παθόντα κάποια μια μορφή επιδότησης, αποζημίωσης. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, σχετικά με το Δήμο, ήδη ξεκινήσαμε και κάναμε καταγραφή στην περιοχή ευθύνης μας και βασικά τώρα για το δικό σας για το Δήμο Εστίασης Υψού, τις υδατοδεξαμενές. Έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα. Σας έχουμε σύγχυ το έγγραφο, δεν ξέρω αν θα λάβει. Θα το λάβει. Θέλουμε λίγο να δούμε ότι κάτι υπάρχουν κάποιες υδατοδεξαμενές. Εγώ δεν το έχω πάρει. Το έχεις πάρει. Το στείλαμε την... Δεν το έχω πάρει. Ναι, το στείλαμε την εβδομάδα. Πρέπει λογικά να έχεις στο Δήμο, λογικά. Εάν δεν έχει, σας το βγάζω πρωτοπή, αλλά άσχετο θα έρθει. Θα είσαι πρωτόκολλο, σίγουρα. Έχουμε για το δεξαμένο, για παράδειγμα, να φέρω μία. Στις Γούβες, χρήση για αλλαγή μιας βάνας. Κόστος μηδενικό. Στα Βασιλικά, θέση καλόγερος. Ο Κρουνός δεν έχει καπάκια. Θα τα πάρω, στη Γερακιού. Υπάρχει δεξαμενή στη θέση κοντά Κιστέρνα, κοντά στην Αγία Τριάδα, η οποία δεν υπάρχει κατασκευασμένη και δεν έχει νερό. Επομένως, είναι δώρο άνθρωπο που υπάρχει. Θα πρέπει να δούμε ο υδραυλικός του Δήμου πώς μπορεί να συντήσει το νερό από την πηγή και να το ρίξει στη δεξαμενή και να μπορέσουμε να παίρνουμε. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Απέχει από την Ιστία 15, 20, 22 χιλιόμετρα. Αν έχουμε μια φωτιά στην εκεί περιοχή, θα έχουμε θέμα. Θα πρέπει το φύλλο να κατευθυνθεί ή Αγρίνες ή Γερακιού. Η Γερακιού, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά, το καλοκαίρι δεν έχει νερό. Επομένως θα πρέπει να κατέβει τουλάχιστον στο γήπεδο, στο Ασμίνιο, στα Πέθκα και πάνω. Λοιπόν, αυτό έχουμε κάνει ελέγχου και οι τεταδεξαμενές και στο δασικό δικό δίκτυο. Και εκεί έχουμε κάνει έγγραφο. Θα σας έρθει και αυτές τις μέρες να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα σήμερα με την Υπουργείο Εσωτερικών και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εντός της εβδομάδας θα ψηφιστεί το κονδύλι ΣΑΤΑ, το οποίο δίνεται στους Δήμους για τη μετώπιση δασικών πυρκαγιών και τα σχετικά. Στο Δήμο Εστίας Υψού, από ό,τι με πληροφορήσανε, παραμένει το ποσό των 93.400. Φέτος, πέρυσι, να προαναγωγήσει, κύριε Πρόεδρε, είχα μια καθυστέρηση. Γιατί στον προϋπολογισμό που είχαμε πάρει προηγούμενο ήταν λογικό το ποσό. Φέτος, ήδη αυτό που κάνουμε στον προϋπολογισμό, έχει πάει κατευθείαν, έχει σπάσει αναδημοτική ενότητα από το προϋπολογισμό, οπότε δεν έχει διάθεση επιπτώσεων και κατευθείαν θα πούμε κατευθείαν. Δεν θα υπάρχει δηλαδή, η καθυστέρηση που υπήρχε πέρυσι. Πολύ καλό. Αυτή είναι η πέρυσι για να μην υπάρχει. Δηλαδή. Δεν θα ξεκινήσουν δηλαδή να ρίξουν καλοκαίρι να κάνουν όλες τις εργασίες αυτό το πράγμα. Δεν θα μα πάει το Σεπτέμβριο μήνα που κάνουμε πέρσι τον Οκτώβριο. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι από προτεραιότητα να θέλουμε πρώτα τα δημόσια βάση. Και αν περισσέψει τα λεφτά, πάμε στα μεταπόμενα. Δεν θα κάνουμε. Πέρυσι κάναμε 100 χιλιόμετρα συνολικά, Τσακουρνιά και Κυπαρίσι. Και την αντιπυρική ζώνη μόνο στο Κυπαρίσι. Αυτά δεν έχουμε να κάνουμε κανένα παραπάνω. Γιατί 7.000 ευρώ νομίζω ότι είναι και αρκετά. Εμείς θα θέλαμε γιατί εμείς μαζί με την κοσμιστική τους δασικούς δρόμους που θα καθαρίσουμε, θα θέλαμε μαζί με εσάς να γνωρίζουμε για τα. Δηλαδή, αν θα πάτε εσείς στη Σύνια, εμείς μπορούμε να προγραμματίσουμε να πάμε σε κάτι αεροπορικό που δεν είναι αρμόδιο για τη δική σας. Αυτό θα θέλουμε να το γνωρίσουμε. Δηλαδή, ότι φέτος έχουμε προγραμματίσει να πάμε στο τάδε δασικό δάσο που είναι εργατικό. Αυτό που είναι αρχή, ότι μπορούμε αυτό να σας πείτε και ψηφιακά, θα μας πείτε στην πρόγραμμα τι έχει καθαριστεί, είναι πιο εύκολο. Να προγραμματίσουμε και εμείς σε κάποιο άλλο χωριό, να κάνουμε ένα δασικό δρόμο. Όχι, να κάνουμε και με ψηφιακά.
ψηφιακό τρόπο. Να σας δίνουν ψηφιακά τα στοιχεία, οπότε να μην πάτε στην ίδια μέρα. Έγινε. Πάμε στα τελευταία δεκάδε είναι καθορισμένα. Κάθε χρόνο δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δηλαδή. Μπορεί να το σχέσουμε στο πρωτοστή. Δεν μπορεί να κάνουμε κάποιο έγγραφο λόγω ότι η περιοχή μας είναι πιο επικίνδυνη. Λόγω πράσινης, έτσι. Να μας ενισχύσει η περιφέρεια. Εγώ έχω διαβάσει έγγραφα εδώ ότι μπορεί η περιφέρεια να ενισχύσει ορισμένους δήμους που είναι σε, με, πιο επικίνδυνη για περιφέρεια. Δεν είναι η εθνικού και επαρχιακού και δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, που δεν είναι λίγο, από εκεί και ύστερα είναι, πιστεύω, σε συνεργασία πάντα με τους Δήμους. Μήπως μπορεί να μας ενισχύσουν περισσότερο. Οικονομικά ή με μηχανήματα. Οικονομικά ή με μηχανήματα. Οικονομικά δεν το ξέρω, αλλά τα μηχανήματα είναι πάντα στη διάθεση για ό,τι μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, είτε αντιπυρικές ζώνες, είτε αντιπυρικούς δρόμους, είτε οτιδήποτε. Αυτό μπορούμε να το προγραμματίσουμε. Και πριν το αρχείο και τι περιοριστικέ. Το αντιπυρικέ ζώνε θα είναι καθαριστεί. Οπότε μπορεί να είμαστε πραγματικά. Είναι μετρημένα και αυτά. Έτσι, μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε. Υπάρχει, έχω διαβάσει έγγραφο τώρα την περιφέρεια. Μπορεί να ενισχύσει. Να το κάνει έτσι κι αλλιώ, έτσι γίνεται. Τα μηχανήματα τα διαθέτει συνεχώ δουλειά. Στον 1,5 χρόνο που είμαστε εδώ πάνω, εμεί δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι προηγούμενο θα ήταν γύρω από το. Να το συζητήσουμε, υπάρχει.